Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα την ομότιμη καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μαρία Τζάνη, η οποία θα μας μιλήσει με το εκπληκτικό και δυνατό θέμα «Γενική γλώσσα, μητέρα των κυριότερων γλωσσών του κόσμου». Δύο λόγια μόνο για την ταυτότητα της ομιλήτριας. Κυρία Τζάνη, ομότιμος καθηγήτρια, όπως είπαμε, του Πανεπιστημίου Αθηνών, δίδαξε στο παιδαγωγικό τμήμα και ήταν υπεύθυνη των μετεπτυχιακών σπουδών με πλουσιότατο διδακτικό και ερευνητικό έργο. Έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες και ανησυχίες στα ελληνικά θέματα και στην επαναφορά και διάδοση των ηθικών αρχών και αξιών του πανανθρώπινου ελληνικού πολιτισμού. Και δίνει μάχες και αγωνίζεται για τα όσια και ιερά της πατρίδος και της φυλής, γιατί γνωρίζει και πιστεύει, και πιστεύουμε κι εμείς, ότι το παρελθόν της Ελλάδος είναι το παρόν και μέλλον της ανθρωπότητας. Αγωνείται επίσης για την επαναφορά της παλιάς γνωστής και θετικής γραφής ελληνικής γλώσσης και όχι το πολυτονικό. Σε αυτό το σημείο θα ενισχύσω την προσπάθεια της κυρίας Τζάνη με μια σύντομη δική μου εμπειρία. Επειδή ήμασταν μαζί με την Κυπρέα από τους πρώτους που βγήκαμε στην τηλεόραση, μας κάλεσαν κάποτε στη Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης και ο Αμερικανός διευθυντής εκεί, ο Λάσδεϊ Μπούς λεγότανε, μας είπε, ξέρω, γνωρίζω ελληνικά, αλλά αυτά τα στολίδια που έχετε στη γλώσσα μας φέρνει δυσκολία. Τώρα τα καταργήσατε. Θα βγάλετε μπούφους. Γιατί? Γιατί αυτά ήταν τεστ νοημοσύνης. Εμείς δεν είχαμε στη γλώσσα μας τεστ νοημοσύνης και εμείς εφεύραμε τα τεστ. Εσάς θα είχε η γλώσσα σας. Τώρα που τα καταργήσατε, θα βγάλετε μπούφους. Αυτά θα μας το δείξει τώρα και η κυρία Τζάνη με την ομιλία της, την οποία έχουμε την τιμή να την ακούσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Είναι δικιά μου η τιμή και η χαρά να μπορώ να μιλάω με Έλληνες οι οποίοι έχουν ευαισθησία πάνω σε αυτό που εγώ ονομάζω επιχείρηση εθνοκτονίας εν εξελίξει σε αυτή τη χώρα και να δίνουν με αυτόν τον τρόπο την ελπίδα ότι μπορούμε να το αναστείλουμε αυτό. Γιατί πράγματι στο χέρι μας είναι, μόνο που πρέπει να παρατήσουμε τον καναπέ, το φραπέ και να μοιαστούμε λίγο για τούτη την έρμη πατρίδα, γιατί η πατρίδα και η γλώσσα, σε ένα υπέροχο ποίημα του Γκάτσου που το λέει, είναι η μόνη ελπίδα και παρηγοριά μας. Και το μόνο πράγμα που μας ανήκει για να αφήσουμε. Για σκεφτείτε το. Αφήνετε ένα γένος, δηλαδή τη φυλή σας, σε έναν τόπο, την πατρίδα, και μία γλώσσα. Αν την καταστρέψατε, είστε δολιοφθορείς. Όπως θα ήσασταν δολιοφθορείς για τα παιδιά σας. Αν την αφήσετε, τότε σας ανήκει, γιατί τίποτα δεν μας ανήκει παρά μόνον ό,τι προσφέραμε, λέγανε οι πρόγονοι. Και σκεφτείτε το, έχετε ένα κόσμημα και σας το κλέβουν ή το χάνετε ή αναγκάζεστε να το πουλήσετε λόγω μνημονίων. Το είχατε, όχι. Αν όμως το προσφέρετε, αυτό είναι σαΐδικό σας, γιατί είχατε την κτήση και είχατε την ευχέρεια της προσφοράς. Καταλάβατε. Ακόμα και να το χάσει ο άλλος θα λέει αυτό μου το είχε δώσει, ήταν δηλαδή δικό του. Για να μην τρώμε χρόνο, για να μπορούμε να συζητήσουμε κιόλας με ερωτήσεις, γιατί εκεί θα πούμε τα πιο πολλά. Το θέμα όπως μου το έδωσε ο αγαπητός Πρόεδρος, μου λέει, μίλα μας για την παγκοσμιοποίηση ελληνικής γλώσσας, που είναι μητέρα των γλωσσών, και πες μας μετά, αν όσο μπορείς, γιατί, για τη σημασία της. Το
ο πρώτος άξονας μου λοιπόν θα είναι ακριβώς να αποδείξω ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μητέρα όλων των γλωσσών. Σήμερα πια ξέρουμε ότι και στα Ιαπωνέζικα έχουμε ελληνικές λέξεις και ρίζες και στα Κινέζικα έχουμε. Σήμερα το ξέρουμε. Έτσι. Και την ίδια στιγμή σήμερα ξέρουμε ότι αν έχει έρθει εδώ το εκλεκτό τέκνο της Λακωνίας, ο συνάδελφός μου, ο Ηλίας ο Μαριολάκος, ένας, προσέξτε με, και εκείνος και εγώ, αλλά εκείνος πιο πολύ από μένα, είμαστε διεθνούς επίπεδου, εκείνος με την έννοια ότι ακόμα και όταν έφτιαξε, παρένθεση κάνω, η Ιαπωνία, μια ομάδα, ήμουνα στη Γαλλία και ξαφνικά βλέπω στην τηλεόραση να μιλούν για αυτό το πράγμα και βλέπω τον συνάδελφό μου που τότε τον ήξερα έτσι, ως όνομα. Λοιπόν, έφτιαξε η Ιαπωνία για να δει τα ύφαλά της για τους σεισμούς και πήρε από τον ευρωπαϊκό χώρο, είχε δικούς της, αλλά πήρε και Ρώσο και πήρε και Γάλλο και πήρε και Έλληνα και ήταν η Επιτροπή και μιλούσανε για τα ύφαλα της Ιαπωνίας. Λοιπόν, ο κύριος Μαριολάκος λοιπόν απέδειξε με Διεθνή Επιτροπή, με έρευνες που δεν το κάνανε γι' αυτό. Κάνανε έρευνες για να βρούνε υπέδαφος. Καταλάβατε. Και εκεί βρήκανε στοιχεία της ελληνικής γλώσσης. Χρονολόγηση. Όσο φτάσανε. Μπορεί να είναι και παρακάτω. 14.500 χρόνια από σήμερα. Δηλαδή 12.500 από το 1. Του Χριστού γεννήσεως, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, με ήτα ή με ύψιλον, δεν έχει σημασία. Τώρα, το ζήτημα είναι ότι έρευνες Αμερικανών αρχαιολόγων, προσέξτε, σε περιοχές που είχαν πριν κάνει την γενοκτονία ο καθολικισμός και ο αγγλικός προτεσταντισμός, δηλαδή η Αγγλικανική Εκκλησία, 1,4 εκατομμυρίων γενοκτονία. Υπάρχει ένα υπέροχο βιβλίο, έχει μεταφραστεί και ελληνικά, συναδέλφου από τις Ηνωμένες Πολιτείες, διασύμου και ακαδημαϊκού, με τίτλο «Όπλα, μικρόβια και ατσάλι». Τώρα θα μου πείτε, 94, αυτό που κάνουν σε μας σήμερα με κορονοϊούς και τα λοιπά, τι είναι? Ας φτιάξετε να είστε μια ομάδα, με δεν με νοιάζει να είστε πολύ ή λίγοι, γιατί αυτοί που κατανοούν μεταλαμπαδεύουν. Να μιλήσουμε και γι' αυτά. Εκεί λοιπόν οι αρχαιολόγοι των Ηνωμένων Πολιτειών ανακάλυψαν ότι είχαν πάει λευκοί από την Ιβηρική Χερσόνησο άνθρωποι του τέστην Έλληνες, γιατί λένε αυτοί ότι οι μόνοι οποίοι είχαν ναυπλοεία 18η, δηλαδή 18.000 χρόνια πριν το 1, και ήταν Έλληνες. Γι' αυτό και είναι οι μεγαλοπροφέσορες και που κατάγονται από την Νότια Αμερική, Χιλή και τα λοιπά, αλλά και από τη Βόρεια Αμερική και από την Γερμανία και από την Αγγλία και τη Γαλλία και από παντού, που μιλούν και λένε ότι οι Ίνκας μιλούσαν ελληνικά. Τέρμα. Και έχουμε έναν εξαίρετο επιστήμονα, τον διδάκτορο του Πολυτεχνείου, τον Χατζηγιαννάκη,
ο οποίος έχει κάνει καταπληκτικές μελέτες, καταπληκτικές, και έχουμε και την εξαίρετη φιλόλογο την Τσιροπούλου, τη χάσαμε, και τον κύριο Αντωνάκο και διαφόρους άλλους να είναι καλά μέσα στην Ελλάδα, που παλεύουν, παλεύουν. Δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτιά για υπουργούς και για συναδέλφους μου. Τους έχω καταγγείλει και έχω μαζί με το Μικρογιαννάκη και έχουμε προκαλέσει και τον Πρίτανη τότε και έκανε αυτό. Αλλά δεν βάζουν μυαλό, γιατί αυτοί χρηματοδοτούνται από το υπερσύστημα. Πάμε λοιπόν, για να μην αργώ, για να, να κάνετε ερωτήσεις, για να μπορέσουμε να... ο πρώτος λοιπόν άξονας μου είναι να καταδείξουμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι μητέρα όλων των γλωσσών, των λαών εκείνων κυρίως, που δημιούργησαν όποιας μορφής πολιτισμό. Ο δεύτερος λόγος είναι να καταδείξουμε, μάλλον θα έλεγα ότι είμαι πολύ φιλόδοξη και μη φανώ ανόητη να καταδείξω, δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει κανείς αυτό, να προσεγγίσουμε την αξία του την ανυπέρβλητη, προσέξτε με, στη δημιουργία Homo sapiens sapiens, είναι αποτέλεσμα διεθνούς, προσέξτε, συνεδρίου αυτό, με 4 διαφορετικές ειδικότητες, όπου οι αρχαιολόγοι και οι γλωσσολόγοι ήταν μόνο 2. Οι άλλοι 2 ήτανε νευροεπιστήμονες και μοριακοί βιολόγοι. Ταυτόχρονα υπήρξαν εκεί και ψυχολόγοι και ψυχίατροι κτλ. Ποιο ήταν το βασικό τους, έγινε στη Γερμανία, ποιο ήταν το βασικό τους συμπέρασμα? Ότι η ελληνική αλφάβητος επαναπρογραμμάτισε τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Να γιατί στα νηπιαγωγεία της Γερμανίας βάζουν τα μωράκια, τα γερμανάκια, να χορεύουν και να λένε την ελληνική αλφάβητο ανά 3 ή ανά 2 γραμματάκια. Ανάλογα με τι, με το πώς παράγεται το μέτρο και η προσοδεία. Του τέστηνε η αρμονία, νόμος συμπαντικός. Από ό,τι σύγκειται το σύμπαν, μας λένε η πυρηνική φυσική και η αστροφυσική, και από ό,τι σύγκειται, θα γράψει ο Χόκινς το καταπληκτικό του έργο, από τα φωτόνια και ο εγκέφαλος ο δικός μας. Όχι όλος, οι νευρώνες μας. Πάμε λοιπόν, την αναγκαιότητά του λοιπόν για τη δημιουργία Homo sapiens sapiens και ανθρώπου με εξαιρετική δημιουργικότητα και τάση προς το αγαθόν. Προσέξτε το αυτό. Θυμάμαι ότι τα παιδιά που έστελνα να μάθουν αρχαία και μου λέγανε οι γονείς ότι είχαν διάφορα προβλήματα με τη μάθηση κτλ. Μετά από 2 εβδομάδες γινόταν πολύ καλά παιδιά, εκτός από το ότι γινόταν υπέροχοι μαθητές. Και εξάλλου, λυπάμαι που δεν το αναφέρουν στη βιβλιογραφία, έχουμε αυτό το πράγμα εμείς οι Έλληνες. Είναι μια κατάσταση που με προβλημάτιζε πάντα. Δεν αναφέρουμε το επίτευγμα άλλων Ελλήνων. Λες και θα μειώσει τη δικιά μας τη δόξα. Η Ειρήνη, η Μαυροπούλου, με επιβλέπουσα εμένα, ήταν ένα θέμα που της έδωσα, και με εποπτεύοντας την Τριμελή Επιτροπή
της οποίας είχα την τιμή να είμαι πρόεδρος. Προσέξτε, φυσικό, πυρηνικό φυσικό και νευροεπιστήμονα από το βιολογικό, τον Ευθυμιόπουλο δηλαδή, ο οποίος ήταν και πρόεδρος του τμήματος, ο φυσικός ήταν ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο Ξενοφών Μουσάς. Λοιπόν, και έχω δηλαδή, έχω τη χαρά να λέω ότι περισσότερο από τους φιλολόγους και από τους αυτούς, η φυσική και η μαθηματική είναι πολύ πιο ένθερμοι υποστηρικτές της γλώσσης της ελληνικής. Και ο Καλκάνης, ο οποίος Καλκάνης και τι έκανε, ξέρετε, απέδειξε με έρευνα, ενώ είναι φυσικός, ήταν συνάδελφος, πήρε σύνταξη τώρα και εκείνος, απέδειξε ότι όλα τα αγωνίσματα τα Ολυμπιακά, όλα, ήταν αγωνίσματα της αρχαίας ελληνικής, του αρχαίου ελληνικού αθλητισμού. Λοιπόν, για να πάμε τώρα λίγο. Μάλλον θα το διαβάζω για να μην παρασέρνομαι, να τα πούμε στις ερωτήσεις αυτά, γιατί δεν τελειώνει ο ελληνισμός με τίποτα. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά αυθονή η βιβλιογραφία, τα λέω λίγο γρήγορα για να μπορούμε να μείνουμε στα ουσιώδη. Η βιβλιογραφία για την προέλευση από, προσέξτε, για την προέλευση των γλωσσών από την δημιουργία ή γονιμοποίηση, από την αρχαιότητα. Προσέξτε με. Και ιδιαίτερα από τους ελληνιστικούς χρόνους. Μέχρι σήμερα είναι υπεράφθονη. Εάν κάνετε τον κόπο να πάρετε ένα σύγγραμμα του κυρίου Αντωνάκου, της κυρίας Τσιροπούλου, ή να διαβάσετε την εγκυκλοπαίδεια Ηλίου του, την άγνωστη προϊστορία, να δείτε, ή και το μέγα ετυμολογικό λεξικό που έχει τυπωθεί στη Βενετία τον 15ο αιώνα μετά Χριστόν και που εμείς στην Ελλάδα δεν τον χρειαζόμαστε. Δεν τον χρειαζόμαστε. Για να δείτε εκεί ότι αυτές οι λέξεις που σας λένε ότι είναι λατινογενείς, είναι, προσέξτε, επιστροφή της δικιάς μας λέξης που δώσαμε, γιατί να μου κάνετε ερώτηση πώς γίνεται να έχουμε πολλές, ας πούμε, εκφορές των γραμμάτων και των συλλαβών. Να σας το πω αυτό πώς γίνεται, έτσι. Εσείς εξάλλου το ξέρετε. Τι έλεγε η Σπαρτιάτισσα, ήταν η επιτάς. Κάντε το μου αυτό στην Ιωνική διάλεκτο την Αττική. Ή την η επιτής. Και όταν λέτε παγάν, εννοείται πηγήν. Έτσι. Και όπως μίλαγε δωρικά ο Αρχιμίδης και είπε, τι είπε ο Αρχιμίδης, δώσμη παστό και ταν γάν κοινάσω, να το μετατρέψουμε στην αγαϊκή. Όπου αλφα ήτα, δώσμη πίστο και την γην κινήσω. Επίχη. Ναι. Ωραία. Για να πω, όλο λέω ότι θα συνεχίσω και όλο παρασύρωμαι. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, μια ωραία δουλειά έχει κάνει και ο Κώστας ο Δούκας, ο οποίος έχει πάρει και έχει κάνει ένα λεξικό ομηρικό, και γιατί εγώ είχα πει σε μια εκπομπή και έχω, λυπάμαι που δεν το έφερα, έχω ομηρικό λεξικό του 18ου αιώνος, γερμανικό, το οποίο στο τέλος έχει 2003, μαράκι το είχα δείξει αυτό, σας το είχα δείξει, 2003 ελληνικές λέξεις αυτούσιες, όπως τις λέμε σήμερα. 2003.
αυτούς οι ελληνικές λέξεις. Σημερινές. Θα έλεγα, δεν θέλω να πω νεοελληνικές, ελληνικές. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε λοιπόν, λίματα, ατόφιες λέξεις ή ρίζες, έτσι, από την ελληνική που δημιουργούν και τροφοδοτούν τις γλώσσες των λαών. Δεν έχουμε μόνο τα ευρήματα της γεωλογίας με αρχαιολόγους που βλέπετε η διπλή αυτή τα δίνει. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε την περίφημη πινακίδα του Ιδαλίου 7η χιλιετία π.Χ. Έχουμε τις επιγραφές Δεσπυλιού του Χουνουζιάδη που το στείλαμε στην Αγγλία και ο αντίστοιχος Δημόκριτος της Αγγλίας είπε ότι ο δικός μας Δημόκριτος έκανε λάθος 200 χρόνια. Δηλαδή πιο παλιός, πιο παλιά η πινακίδα. Λοιπόν, και στην μελέτη ευτυχώς είχε προλάβει ο Χουρμουζιάδης να τη φωτογραφίσει και να τη δημοσιεύσει. Τι χάσανε. Κατεστράφη, λέει. Εγώ δεν ψεύω αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή αποδείκνυε, έτσι, μιλάμε τώρα, πάμε 7.000 και 9.000 χρόνια, γραπτός λόγος. Ομιλία, λέει, υπήρχε, λέει ο Μαριολάκος, από 14.500 χρόνια πριν. Πού? Σε συγκεκριμένες περιοχές. Μα για να υπάρχει ομιλία δεν είναι ένα δώρο που πέφτει. Καλλιεργείται και μάλιστα τέτοια ομιλία. Λοιπόν, έρχονται οι Αμερικάνοι αρχαιολόγοι και λένε ότι εκεί λοιπόν πήγανε, λέει, λευκοί από την Ιβηρική Χερσόνησο, παρόλο που ξέρουμε ότι όλη η Βόρεια Αφρική και η Νότια Ευρώπη, όχι ότι δεν ήταν και ο Βοράς, γιατί είναι οι Σουηδοί και οι Νορβηγοί αρχαιολόγοι που ανέσκαψαν 3 προϊστορικές πόλεις που στην περιοχή τους. Και μην ξεχνάτε, έξω από την Σουηδία, μεταξύ Βορείου Πόλου και Σουηδίας, πώς λέγεται το νησάκι το μεγάλο που υπάρχει? Πώς λέγεται, πώς είναι στο χάρτη τους? Μυκήνες. Σε Ιγκρέκ ελληνικό. Μυκήνες. Μυκήνες. Από τον Βέντρις και Τσάτουικ, όταν θα πάρει πινακίδες όπως αυτή που σας είπα, που εκεί είχαμε και την αρχαία ελληνική, την ομερική, και δίπλα, όπως και στη στήλη των Αιγυπτιακών που διάβασε ο Σαμπολιών, έτυχε να έχουν και δύο, γιατί κάποιοι γνώριζαν τα παλιά και κάποιοι τα καινούρια, έτσι, και τα μετέφραζαν. Λοιπόν, έτσι και εκεί, στο Ιδαλίου την αυτή είχαμε και είχαν φτιάξει, βοηθήθηκαν ο Βέντρης και φτιάξανε τη Σχάρα, παρόλο που νόμιζαν με τον Τσάτουικ, ο Τσάτουικ ήταν ο τακτικός καθηγητής στην Οξφόρδη της κλασικής φιλολογίας, λοιπόν, και νομίζανε ότι πρόκειται να διαβάσουν σημιτική γλώσσα. Και έμειναν άναυδοι. Εμείς δεν λέμε τη φωνή αυδή σήμερα, αλλά η μαρτυριάρα, όπως λέει ο Λεκάκης, γλώσσα, κοιτάξτε τι λέει, έμεινα, λέει, άναυδος. Τι πάει να πει αυτό? Άφωνος ή απίβδησα. Δεν μπορώ να του πω τίποτα άλλο πια. Μούγκα.
η αυδή. Μιλάμε αρχαία ελληνικά και δεν το γνωρίζουμε. Και το δράμα είναι ότι νομίζουμε ότι είναι ξενικές λέξεις. Και έχουμε και επιστήμονες που θεωρούν ότι η γλώσσα των βλάχων με τους αρακατσάνους κόπηκε, ευτυχώς. Η γλώσσα των βλάχων είναι από τα λατινικά τα ρουμάνικα. Και δεν ξέρουν οι ανόητοι ότι πέφτουν πολλά λεφτά, γιατί αν είναι αυτό θα πάνε και θα ζητήσουν δικαιώματα, όπως και το κάνουν στις πόλεις μας στο βορρά. Οι εσχροί και οι τρισάθλοι. Οι ρυψάσπιδες. Οι μισέλληνες. Τους προκαλούν. Και γιατί δεν μιμηνύουν. Γιατί. Δεν μπορώ, πάσχω. Γιατί ξέρει ότι... Έτσι. Λοιπόν. Επιγραφές σε γραμμική β' από Πύλο, από Πελοπόννησο, αλλά ο μεγάλος αυτός από το Ανάκτορο του Νέστορος. Εδώ είναι ό,τι μπορούσαμε να βρούμε από τις απεριόριστες καταστροφές, διώσεις, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, και κλοπές βέβαια. 50 χρόνια κλέβανε οι σταυροφόροι, 50 χρόνια, εκείνοι το λένε, όχι εμείς, την Κωνσταντινούπολη. 50 χρόνια μετέφεραν θησαυρούς. Εκείνοι τα λένε, όχι εμείς. Στην ιστορία τους. Λοιπόν, δημιουργείται λοιπόν η ομηρική γλώσσα. Μην νομίζετε ότι ο Όμηρος είναι αυτό που λέμε ομηρική γλώσσα. Έχουμε εκατοντάδες πριν χρόνια επί που είναι, γι' αυτό μερικοί εξαιτίας αυτών είπανε μήπως ο Όμηρος είναι επειδή τα βάλανε ομού. Τα μέρη ομού. Όμηρος, τα μέρη ομού. Μήπως. Έχουμε πάρα πολλούς αυτούς που λένε αυτοί τροβαδούρους, ενώ εμείς τους λέμε έτσι επικούς ποιητές, γιατί τραγουδούσανε ανδραγαθήματα κτλ. Έχουμε τη γλώσσα των ορφικών. Αχρονολόγητη. Αχρονολόγητη από τις περιγραφές που κάνουν στους ύμνους για τον νόμο, τον ουράνιο, τον ουρανό, τη φύση κτλ. Αχρονολόγητη. Γιατί όταν ένα πράγμα μπορεί να είναι μετά από 75.000 χρόνια, που ξέρω εγώ αν είναι στα 75.000 χρόνια ή είναι από τα πριν που ήταν το ίδιο φαινόμενο. Πού το ξέρω. Όταν έχω ευρήματα τα οποία είναι έτσι. Πού το ξέρω. Λοιπόν, θα δημιουργηθεί λοιπόν από τους τροβαδούρους, θα μας δώσει τα ισιώδια έργα. Έτσι, λοιπόν, και μετά θα δημιουργηθεί σιγά σιγά, γιατί οι άνθρωποι έχουν την τάση να μιλούν ανάλογα με τις κλιματολογικές και περιβαλλοντικές ευρύτερες συνθήκες τους. Λοιπόν, και έχουμε κόφωση φωνιέντων ή άνοιγμα φωνιέντων. Καταλάβατε, και έχουμε, ας πούμε, στις Σπαρτιάτες, όταν λέγανε «άμες δε χεσόμεθα πολλό κάρονες». Φίλοι και φίλες, τι είναι αυτό το κάρονες? Κάντε αντικατάσταση όπου ρο λάμδα τα υγρόληκτα, κάλονες. Έχετε καμιά αμφιβολία από πού βγαίνει το καλονί και καλονός και καλονές? Κάρονες, έτσι. Λοιπόν, όπου ρο λάμδα, αυτές. Και εξάλλου μάθαμε και στο σχολείο. Έχουμε στη διάλεκτο
κουγουχού, πουβουφού, του δούθου. Έτσι. Τα βραχαία, τα ψηλά, τα δασαία και όταν η λέξη, πάλι μαρτυριάρα γλώσσα του Λεκάκη, παίρνει δασία, εμείς την εγκαταλείψαμε και την περιφρονήσαμε, η ανόητη. Προσέξτε. Σήμερα όμως χρησιμοποιούμε από τα κούχου που βουφού του δουθού το λεπτό. Λοιπόν, ή το δασί, ανάλογα. Και λέμε, δεν λέμε κάτι μέρα, λέμε καθημέρα. Ή κάθε μέρα. Εφημερίς, λέμε ηφηγεσία. Θα κάνω, λέει, την ηφηγεσία μου. Παλιά, πριν έχουμε το μάστερ και μετά το ντοκτορά, είχανε την ηφηγεσία και την καθηγησία. Με το ένα γινόσουν εφηγητής, με το άλλο γινόσουν καθηγητής. Λοιπόν, αυτό είναι από το «Υγέω με ηγούμε», που σημαίνει «οδηγώ», έτσι. Και οδηγούμε όμως. Είναι όπως το «θεώμε» και «βλέπω» και «βλέπομε». Από εκεί παράγει το «θεός», επειδή κινείται ταχύτατα. Του τέστην δηλαδή και ένα υποσωματίδιο, η φωτόνιο. Λοιπόν, και επειδή παίρνει δασία, έτσι, είναι η φυγεσία. Δεν μου λέτε. Να σας πω, έχω μια φίλη που η κόρη της είναι νοσοκόμα και δεν μπορούσε να έρθει σήμερα γιατί έχει εφημερία και πρόκειται να κρατήσει το κοριτσάκι. Λοιπόν, ένα παράδειγμα λέω. Να μην καθυστερώ όμως με αυτά, μπορούμε να πούμε περισσότερα. Λοιπόν, αυτές οι τρεις διάλεκτοι που θα δημιουργηθούν, δωρικοί, και δωρικά μιλάνε σε όλη την Ήπειρο που τότε λεγόταν Μακεδονία όλος ο Βορράς, μέχρι την μισή Αλβανία, για την οποία ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι δεν υπάρχει Βόρεια Ήπειρος, υπάρχει Νότια Αλβανία. Αλλά όταν το λίπος πηγαίνει παντού, εμποδίζει να σκεφτεί το μυαλό. Και είχαμε δωρείς, αλλά δωρικά μιλούσαν και οι Λάκωνες. Δωρικά μιλούσανε και τα νησιά, πάρα πολλά από τα νησιά. Λοιπόν, δωρικά μιλούσαν οι Κρήτες, πολύ σωστά. Δωρικά μιλούσανε και πάρα πολλές αποικίες δωριέων στην Μεγάλη Ελλάδα, στην Ιβηρική Χερσόνησο και στην Κυριναϊκή Πεντάπολης του βορείου μέρους της Αφρικής, ήτανε επίσης το ίδιο πράγμα, μοιρασμένοι. Πάμε λοιπόν. Τώρα θα τα διαβάσω, να πάμε γρήγορα για να πούμε. Θα δημιουργηθούν λοιπόν αυτές οι τρεις κύριες διάλεκτοι και θα δημιουργήσουν και την ευρωπαϊκή ομογλωσσία, την οποία την λένε η απαιτική. Προσέξτε, σας μιλούν στα παιδιά μας για Ινδοευρωπαϊκή προέλευση. Δεν υπάρχει Ινδοευρωπαίοι. Αυτό το κάνανε γιατί οι Ινδίες ήταν το μεγαλύτερο κόσμο στο στέμα της Αγγλικής Αυτοκρατορίας και θέλανε να τους δώσουν έτσι ότι υπάρχει μια συνέχεια όταν είχαν αρχίσει να τους αμφισβητούν. Οι ίδιοι οι δημιουργοί της Ινδοευρωπαϊκής θεωρίας την έχουν ακυρώσει σήμερα. Και αν θέλετε μπορείτε να καλέσετε ή εμένα ή το δημοσιογράφο το Στέφανο το Μυτιλινέο που έχει γράψει και σύγγραμμα και μου είχε κάνει την τιμή να έρθει και να μου πάρει τις πρώτες ερωτήσεις και να κάνει εξαίρετη έρευνα από την Διεθνή Βιβλιογραφία να σας τα πει αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα θα δώσουμε
τα εξαιρετικά δείγματα μιας γλώσσης η οποία όσο πιο παλιότερα πάμε, τόσο πιο υπέροχη, μεστή, πλούσια και θα τις πω τώρα για να έχουμε τη δυνατότητα συζήτησης, αποδεικνύει τις απαράμιλες και μοναδικές ιδιότητες της ελληνικής γλώσσης. Όσο πιο πίσω πάμε. Και να πω κάτι παράξενο. Όσο πιο παλιά γλώσσα χρησιμοποιούμε, τόσο πιο κοντά είναι σε διαλέκτους που μιλάνε στα διάφορα μέρη της Ελλάδος. Δηλαδή, εμένα η γιαγιά μου στην Αιτωλοακαρνανία μου έλεγε, φέρε μου τη Λακάτη. Την Ηλακάτη, τη Ρόκα. Και εγώ πήρα την πρώτη κοκκινίλα στο γυμνάσιο, χωρίς να φταίω, το κατάλαβε. Γιατί νόμιζα ότι η Ρόκα λέγεται τη Λακάτη και όχι η Λακάτη. Αφού μου φέρε μου τη Λακάτη. Και το έγραψα έτσι. Να το ξέρετε αυτό. Υπάρχει, αν σας πω τώρα, τραγούδια κυπριώτικα. Είναι ελληνική, είναι ομηρική γλώσσα. Καταλαβαίνετε. Α, πάρτε και τα ποντιακά να δείτε. Όταν έλεγα στον Παυλίδη, τον υποψήφιό μου διδάκτορα, δεν σε καταλαβαίνω ρε Αντώνη, του έλεγα, γράψτο μου. Μόλις μου το έγραφε, Αντώνη του έλεγα, αυτά είναι αρχαία ελληνικά. Δεν λέει αυτό. Μου λέει ναι. Δεν ήξερε αρχαία ελληνικά ο Αντώνης. Μου λέει ναι, ναι. Αυτό σημαίνει, μου λέει αυτό. Λέει αυτό, λέει. Καταλάβατε. Δηλαδή. Και τι είπα να πει δηλαδή. Λοιπόν, το φανερό αυτό που είναι... Δηλαδή, τι κάνουμε. Ξαναλέω για να το κλείσω. Λέξεις αυτούσιες, λύματα, ρίζες. Ρίζες. Η ρίζα είναι η ετυμολογία. Προσέξτε το. Και λέγανε οι πρόγονοι ότι αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης. Δεν σημαίνει να πάω να πω γεια σας τι κάνετε. Είναι από το επισκοπαίο επισκοπό, από το οποίο παράγεται η έννοια σκέψης, αλλά και σκοπός. Γιατί όταν βάζω έναν σκοπό, πρώτα σκέφτομαι το τι, το πώς, τη στρατηγική και το ου ένεκα, το γιατί τον βάζω το σκοπό αυτό. Το έχω προφασίσει και έχω και επιλέξει. Λοιπόν, για να το κάνει όμως αυτό η ελληνική γλώσσα, πρέπει οι Έλληνες να ήταν παντού. Έτσι δεν είναι? Πρέπει δηλαδή να πηγαίνουν παντού. Και όχι μόνο να πηγαίνουν παντού, αλλά να έχουν και ένα γλωσσικό εργαλείο, το οποίο πρώτον, όχι μόνον κάλυπτε ευρύτερες διαδικασίες, φαινόμενα, όντα από αυτά που μπορεί να αντιμετώπιζαν εκείνοι, αλλά να έχει και την ετοιμότητα να παράξει έννοια από το σώμα της να τους τη δώσει. Γι' αυτό και λένε ότι η ελληνική γλώσσα είναι η μόνη γενετική γλώσσα στον κόσμο. Οτιδήποτε, είπε ο Μάρεϊ, θα συναντήσει η ανθρωπότητα στο μέλλον, μόνον η ελληνική γλώσσα, η αρχαία, θα έχει τη δυνατότητα να το ονοματίσει με μία έννοια. Φίλοι μου, θα ξεκινήσω ότι ναι,
πήγαν παντού και θα τα αποδείξουμε τροχάδιν. Και μπορώ να σας πω βιβλιογραφία να πάτε να το βρείτε. Τα πιο πολλά είναι από ξένους. Και να πάτε να πετάξετε, όπως λέει ο Γκάτσος, τον Γκεάδα. Αυτούς οι οποίοι πλαστογραφούν την ιστορία, λένε ψέματα και αφήνουν να ρημάζει και να μην έχει αυτοεκτίμηση ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, 30 εκατομμύρια επιστημονικοί όροι έχουν καταμετρηθεί. Η συντριπτική πλειοψηφία είναι ελληνικοί όροι, ελληνικές λέξεις. Ό,τι δεν είναι ελληνικό, που είναι ελάχιστα, είναι τα αρχικά από μια περιγραφική, έτσι, απεικόνιση ή προσδιορισμό του φαινομένου ή του αντικειμένου ή του πράγματος. Δεν μπορούν να παράξουν, δεν μπορούν να πούν μητροραγία που αυτή η λέξη λέει το τι, το πώς και το από πού. Θα σας πω πού πήγαν στο τέλος γρήγορα και θα προτάξω εμβόλυμα, ενώ το είχα βάλει για το τέλος, τις ιδιότητες που έχει. Η πρώτη, αξεπέραστη και μοναδική. Υπάρχει απόλυτη ταύτιση του πράγματος που προσδιορίζεται με την έννοια που το προσδιορίζει. Για να το πούμε με όρους γλωσσολογικούς, ταύτιση σημενωμένου με το σημενόμενο, με το σημαίνον. Δηλαδή, σημαίνοντος, να το αλλάξω κι άλλος, με σημενόμενο. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν αλλάξω την έννοια την αγγλική, πέστε μου μια λέξη, ουρανός, sky, και πω μια γέφυρα sky, δεν αλλάζει τίποτα, δεν συμβαίνει τίποτα. Είναι συμφωνία, φτάνει να το συμφωνήσουν. Δεν λέει τίποτα αυτό. Για κοιτάξτε, γέφυρα. Τι σημαίνει στα ελληνικά? Αυτό που φέρει σε γέα. Έχετε ένα ποτάμι και έχετε εδώ η στεγή και αυτό που θα σας φέρει στην άλλη γέα είναι η γέφυρα. Προσέξτε, τι σημαίνει φόρος? Αυτό που φέρω. Αυτό που φέρω. Τι σημαίνει αηφόρος? Αυτό που πάντα φέρει, προσφέρει, παράγει, δημιουργεί, δεν έχει σημασία, πάντως φέρει. Ναι. Και όταν λέω, π.χ. αγγλικά, τη λέξη drink, έχουν αποφασίσει να τη λένε ποτό. Μα είναι ποτό, είναι και πίνω. Είναι και πίνουμε, είναι και πίνεις, είναι και η πόση. Είναι και η πόση, η βρόσιν και πόσιν, είναι η πράξη δηλαδή του πίνιν. Άλλο η πράξη του πίνιν, είναι η πράξη του πίνιν. Αλλά πόση τώρα και κατάποση έχω εγώ. Αλλά την άλλη φορά μπορεί να το κάνω το απόγευμα. Τι σημασία έχει αυτό? Η πράξη του πίνιν είναι η πόση λοιπόν. Έτσι, εκεί έχουν μία λέξη. Ναι, γιατί ο Bill Gates, το κακόμοιρο το κομπιούτερ, πώς θα μπερδευτεί με αυτό το πράγμα? Ενώ με τα ελληνικά έχουμε μόνον εμείς. Μόνον εμείς. Με δεύτερη γλώσσα, τα λατινικά που είναι, έχει αποδειχθεί πλέον σήμερα, που είναι τα λατινικά, που είναι μία διάλεκτος ελληνική,
Καλά, ξέρουμε για τα γράμματα ότι είναι από τη Χαλκίδα. Αλλά και τα ίδια τα ελληνικά είναι διάλεκτος ελληνική. Λοιπόν, και με διαφορά περίπου 200 διαφορετικών χαρακτηριστικών, λιγότερο, εμείς έχουμε πλέον των 400 χαρακτηριστικών για να προσδιορίσουμε μία έννοια. Μία έννοια, η οποία κάνει τόσο ακριβή την διερεύνηση, την περιγραφή, προσέξτε, την απόδοση. Εδώ έχουμε διαφορετικά πράγματα. Διερευνώ κάτι, περιγράφω ένα φαινόμενο, έτσι. Λοιπόν, αποδίδω μια αποτίμηση σε κάτι, πέρα πολλά. Κοιτάξτε διαφορετικές λέξεις. Την κάνει λοιπόν τόσο ακριβή και ταυτόχρονα οι ειδοποιές διαφορές ετούτο το όργανο το καλλιεργούν και το αναπτύσσουν. Ο Μάρεϊ, κλασικός φιλόλογος στην Οξφόρδη, αλλά αυτοί ταξιδεύουν, πάνε εδώ, πάνε εκεί, και στο Χάρβαρντ και τα λοιπά. Σε κάποια πειράματα που κάνανε και τα λοιπά, είπανε ότι τι γίνεται εδώ. Η ελληνική γλώσσα καλλιεργεί πολλαπλάσια την ώρα που τη μαθαίνει στο ελληνάκι από το οποιοδήποτε εγγλεζάκι, γαλάκι, γερμανάκι και τα λοιπά. Γιατί, για κοιτάξτε κάτι, μια άλλη μοναδικότητα που έχει, γιατί η ελληνική γλώσσα δεν έχει συνώνυμα. Και μη με ρωτήσετε, όπως μου λέγανε οι φοιτητές μου, «Μα κυρία Τζάνη, στο μεταπτυχιακό, γιατί επίσταμε, γιγνώσκω και είδα, δεν σημαίνει γνωρίζω». Λέω, «Ναι, βεβαίως και σημαίνει γνωρίζω, γιατί εμείς μιλάμε πιο συρρυκνωμένη γλώσσα». Αλλά να σας πω, είναι το ίδιο, η ίδια γνώση του «γιγνώσκω, επίσταμε και είδα» με ομικρογιώτα. Όχι βέβαια. Γιγνώσκω σημαίνει «έτσι το άκουσα, μου το έπανε, αυτό λένε συνήθως, έτσι το παραδίδουν, δεν φέρω ευθύνη, έτσι το λένε, ναι, αυτό μου είπαν». Επίσταμε σημαίνει ότι εγώ εδώ πήγα και το ερεύνησα αυτό. Πιο ακριβεστέρα γνώση. Ποιοτικά διαφοροποιημένη. Ωστόσο, είναι δυνατόν στη διερεύνησή μου να άφησα μία μεταβλητή απ' έξω από άγνοια ή από συμφέρον. Δεν ήθελα να το ερευνήσω αυτό, να το αποσιωπήσω. Έκανα την έρευνα. Πήρα όλες τις μεταβλητές. Δεν τις πήρα. Λοιπόν, άρα θέλω κάτι το οποίο να μου δίνει και ευθύνη. Αυτό είναι το είδα. Μόμου κρογιώτα, ο αόριστος δεύτερος γράφεται με γιώτα και από εκεί παράγεται και η ιστορία. Λοιπόν, είδα σημαίνει ότι το άκουσα έτσι, το πληροφορήθηκα με αυτόν τον τρόπο, μου το είπαν έτσι, αλλά το ερεύνησα κιόλας, το σκέφτηκα, το επεξεργάστηκα και αναλαμβάνω την ευθύνη αυτού που σας λέω. Εκεί αν έλεγες είδα και έλεγες ψέματα στην Ηλιαία, γινόταν αυτεπάγγελτη δίωξη. Αν έλεγες επίσταμε τούτο ή έγνων τούτο, δεν σε πειράζει αν έλεγες ψέματα, εντάξει, δεν σε λαμβάναν υπόψη τους. Επιπλέον. Η πληρότητα της.
αυτό που λέει είναι πλήρες. Είναι πλήρες. Δεν χρειάζεται δηλαδή να προστρέξεις, να δεις τι λείπει από την έννοια. Μόνο η ελληνική γλώσσα το έχει αυτό. Τέρμα. Μόνο αυτή. Στη συνέχεια, η δημιουργική της δυνατότητα να πλάθεται αυτή η ίδια, να δημιουργεί, να αυτό γεννάει η ίδια, καταλαβαίνετε. Για κοιτάξτε να δείτε. Η Μαρία κάνει την ηχογράφηση. Τι είναι αυτό. Προσέξτε τώρα. Προσέξτε. Την ηχογράφηση κάνει η Μαρία. Πού είναι η Μαρία, την ηχογράφηση κάνει. Δεν μπορεί να είναι εδώ, κάνει την ηχογράφηση. Η Μαρία κάνει την ηχογράφηση. Θα βγει, μήπως δεν βγει καλό και τα... Η Μαρία κάνει την ηχογράφηση. Για κοιτάξτε, ενώ λέω την ίδια λέξη, την ίδια πρόταση, δεν έχω καμία προσθήκη άλλη. Καμία. Εγώ νομίζω ότι λέω την ίδια, το ίδιο πράγμα. Αν δε. Για να το δούμε τώρα λιγάκι, φίλοι και φίλες, αυτό που ακόμα και οι συνάδελφοί μου που ασχολούνται δεν κατάφεραν να φτάσουν, γιατί δεν νομίζω, αν το αντιλαμβανόταν, θα το λέγανε. Και θέλω να το πείτε σε εγγόνια και παιδιά ή σε δασκάλους οπουδήποτε. Για κοιτάξτε. Λέμε έχει μαθηματική απόδοση, έχει μαθηματική οντότητα, μάλιστα. Και αυτά που λένε, μάλιστα, βεβαίως. Και αν βάλω τις λέξεις όμικρον, π.χ. τους αριθμούς, τους λεξαρίθμους, βγάζω 360. Κανένα πρόβλημα. Αλλά αυτό σημαίνει μόνο μαθηματική υφή, ποιότητα. Όχι βέβαια. Για κοιτάξτε. Εάν γράψω... Δεν έχω, έπρεπε να έχω ένα τέτοιο. Έναν τριψήφιο αριθμό. Δώστε μου έναν τριψήφιο αριθμό. 137. 137. Πάρτε κανένα πιο μεγάλο να έχουμε την... 852. 852. 8 και 5 και 2, 15. Άρα αυτό ως ποσότητες, 8 και άλλα 5 και άλλα αυτά, τόσα θα είχαμε. Αν είχαμε όλοι. 15. Αν γράψω τώρα 825, έχω τον ίδιο αριθμό 15. Βεβαίως. Αν γράψω 582, έχω τον ίδιο αριθμό 15. Βεβαίως. Αν γράψω 528, έχω τον ίδιο 15. Αν γράψω 285, έχω 15. Και αν γράψω 258, έχω επίσης 15. Δεν κατάλαβα. Όλο αυτό κάνει 15. Πράγματι κάνει 15. Άμα τώρα θέλω όμως να τα δω σε ποιοτικές ορίζουσες, ποια είναι η αγοραστική τους ικανότητα, ας πούμε. Όπου όταν έχω ικανότητα, έχω ποιότητα. Έτσι δεν έχω μόνο ποσότητα. Λοιπόν, και θα τα βάλω αυτά κατά αύξοντα αριθμό ή να μειώνονται. Εντάξει, ωραία. Παίρνω λοιπόν. Και τι βλέπω.
ότι έχουν άλλη αξία. Άλλη αξία δηλαδή έχει να μου δώσετε 852 ευρουδάκια και άλλη αξία και αγοραστική ικανότητα έχω να μου δώσετε 285. Όπα. Μα αφού το ίδιο πράγμα είναι. Τι συμβαίνει εδώ, γιατί γίνεται αυτό. Γιατί η θέση. Η θέση που κατέχει στην δομή που σχηματίζω είναι διαφορετική. Εξαρτάται αν είναι μονάδα, δεκάδα, εκατοντάδα, χιλιάδα, ό,τι να είναι. Όπα! Έτσι είναι και εδώ. Όταν λέω την, η Μαρία κάνει την ηχογράφηση, έχει διαφορετική θέση η τάδε έννοια με την Δίνα, είναι ίδιες, όπως είναι το 15 που βγαίνει, ίδιες. Αλλά έχει διαφορετική θέση στην δομή της πρότασης που κάνω. Λοιπόν, την ηχογράφηση την κάνει η Μαρία. Όπα, όπα. Αυτό σημαίνει μαθηματική απόδοση. Βρέστε μου γλώσσα που να το κάνει αυτό. Βρέστε μου. Βρέστε μου. Μόνον καμία. Μόνον εάν σχηματίζουν πρόταση με ελληνική λέξη που έχουν κάνει στα δάνεια. Και βεβαίως δεν είναι μόνο ο Ζολώτας που ξέρετε, που μίλησε σε συνέδρια είτε γαλλικά είτε αγγλικά. Όταν ήρθε ο Ζισκάρ Ντεστέν εδώ, ο επίτιμος πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, του μίλησε γαλλικά. Του μίλησε στο επίσημο δείπνο, ομιλία. Γαλλικά. Αλλά μίλαγε ελληνικά. Ο συνάδελφός μου, ο καθηγητής της, αυτούς που κοιτάζουν ορθοπαιδική τα άκρα και τα κόκαλα, ο Σουκάτος, ο Παναγιώτης, μίλησε σε συνέδριο ενώπιον 6.000 ανθρώπων και, ήταν οι σύνεδροι, και περίπου 500 δημοσιογράφων και διαφόρων συνοδών, λοιπόν, αγγλικά. Η ομιλία του, η επιστημονική, ήταν αγγλικά. Αλλά ήταν ελληνικά, πειράζει. Κατά τα άλλα, τη βουλγκέρ, όπως τη λένε οι Γάλλοι, δηλαδή την χυδαία. Τι πάνε επί χυδαίος. Αυτός που δεν έχει, προσέξτε, σταθμιστεί. Χυδαίος σημαίνει ο από το σωρό. Εξού και χίδιν το επίρρημα. Το χιδαίος το λέμε. Το χίδιν, σε πάτε καλέ, αυτή είναι φασιστοειδή τώρα εθνικιστικά όντα να λένε χίδιν. Καταλάβατε. Λοιπόν. Ίσως δεν γνωρίζετε γιατί το περάσαμε. Εγώ μάλιστα έφτασα σε σημείο να χειροδικήσω με αυτόν τον συνάδελφο. Μπράβο. Τον Αθανάσιο Παπά. Μέσα στη Γενική Συνέλευση. Μπράβο. Ζήτησε φωνητική γραφή. Και πλήρωνε ο ελληνικός λαός το σύγγραμμά του που στήριζε αυτό το πράγμα. Το πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Ευτυχώς το σταματήσαμε. Λοιπόν, για να πάμε και στις άλλες τους αυτές. Λοιπόν, η Σαφήνεια. Η Σαφήνεια.
Οι πρόγονοι λέγαν σοφόν το σαφές. Δεν μπορεί δηλαδή να μην έχει έννοια προσέξτε, αυτό που φωτίζει την νόηση, γιατί αυτό σημαίνει λέξη Αθήνια. Φάος, σάος, με περισπωμένη το αλφα, είναι ίδιες λέξεις, καταλαβαίνετε. Γιατί αντικαθίσταται στις διαλέκτους. Λοιπόν, και η έννοια είναι ενώ. Αυτό σημαίνει έννοια. Και τη γράφουνε με έναν ι, ενώ είναι εν-νο, με δύο νι. Εν-νο, λοιπόν. Αυτό δηλαδή που είναι φωτισμένο ξεκάθαρο. Προσέξτε τώρα κάτι άλλο. Κάτι που το οποίο... Ναι, οι θεραπευτικές τις ιδιότητες. Φίλοι και φίλες, υπάρχει στη Γερμανία και έγινε και στην Αυστρία. Μετά από σκληρούς αγώνες με τις πολυεθνικές των φαρμάκων και μετά από εξαιρετικούς, προσέξτε με, επιστήμονες που κάνανε έρευνα για πάνω από 10 χρόνια σε 60.000 κλίμα το πρώτο, λοιπόν, θεραπεύει, υπάρχουν κλινικές που θεραπεύουν καρδιοπάθειες, σου ρίχνουν την πίεση, στη ρυθμίζουν, χωρίς να παίρνεις φάρμακα. Απλώς σε μαθαίνουν για 1,5 μήνα ή για 2, ανάλογα με το πόση γνώση έχεις, να διαβάζεις με μέτρο και προσοδεία το αρχαίο ελληνικό κείμενο, ιδιαίτερα, ιδιαίτερα την Οδύσσια, γιατί είναι και έμετρη και τα λοιπά και ο εγκέφαλος αντιδρά καλύτερα, και σε διώχνουν μετά και αντί να παίρνεις υπογλώσσια και φάρμακα, πας και διαβάζεις το πρωί στον εαυτό σου μεγαλόφωνα το αρχαίο κείμενο και το απόγευμα, υδραδάκι. Και κανείς δεν πέθανε από καρδιακό νόσημα από τα 60 υποκείμενα που είχανε. Κανείς. Πεθάνε από άλλα πράγματα για τα μεγάλοι άνθρωποι, αλλά όχι από καρδιακή υπόθεση. Επίσης, δυσλεξία. Δυσλεξία. Έχω βγάλει χρήματα, μου τα πρόσφεραν, εγώ το έκανα δωρεάν, επειδή έστελνα παιδιά ανθρώπων που είχαν ανοιχτό μυαλό, προσέξτε με, από το 88 στη Γαλλία ή φέρνανε, ας πούμε, εκπαιδεύτρια από εκεί και θεραπεύανε δυσλεξία μέσα σε 3 μήνες. Εάν η δυσλεξία δεν είναι βαρυτέρα, μέσα σε 1 μήνα την έχετε τσακίσει. Ακυρώσαμε τους τόνους και έχουμε 30% αύξηση, όχι μόνο δυσλεξίας, αλλά και ένα 28% αύξηση ιστοριών με άσθμα στους πνεύμονες στα παιδιά μας. Καλά πάθουμε. Έχει δηλαδή... Το δε σημαντικότερο από όλα είναι, το είχε ξεκινήσει ο Λακάν αυτό και το κάνουν και στην Αμερική τώρα, γνωρίζετε και το βιβλίο, έχει μεταφραστεί και εδώ. Πλάτωνας, όχι project, όχι δηλαδή να πάρετε το φάρμακο, το αντικαταθλιπτικό, αλλά να διαβάζετε Πλάτωνα, το γράφει η καθηγητής Πανεπιστημίου, δεν μιλάμε τώρα, έτσι. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν και εγώ με την Κατερίνα τη Βουτσινά, όταν ήμουν εν ενεργεία, είχα άδεια και έκανε και θεραπεία, είχαμε γραφείο. Εγώ είχα ειδικευθεί στην κατάθλιψη και την διπολική κατάθλιψη και τα λοιπά και υποστηρικτική αγωγή σε ελαφρύτερες περιπτώσεις και δεν υπήρχε ούτε ίς που δεν θεραπεύτηκε χωρίς φάρμακα, τα κόβα από τη δεύτερη φορά
Και η θεραπεία βασιζόταν στην ανάγνωση και συζήτηση διαλόγων του Πλάτωνα και συγκεκριμένα κεφάλαια από τα ηθικά νοικομάχια του Αριστοτέλη. Ήτανε προσαρμοσμένος ο κάθε διάλογος για την κάθε προσωπικότητα. Άλλο πράγμα. Βέβαια δεν είναι δικιά μου η θεωρία, από το Λακάν την αντιγράψαμε, αλλά και οι Αμερικάνοι το ίδιο. Γιατί πήγαινε πολύ καλά και συνεχίζουν. Και συνεχίζουν. Θεραπευτικές ικανότητες. Καταλαβαίνετε γιατί σας το κόβουν. Γιατί να μην πουλάνε το Ζανάκ, αντί να σας βάζουν εσάς να μπορείτε να έχετε τη δυνατότητα να διαβάσετε, τι να πω τώρα, την πολιτεία. Και να ακούσετε εκείνο το περιβόητο «Ουδαμού κινούνται μουσικοί στρόποι άνευ πολιτικών νόμων των μεγίστων». Έτσι μου έρχεται να πάω να ψηφίσω αυτόν που θα ψηφίσω, είτε σε κόμμα είτε αυτό, να πάω και να του πω «Πες μου τι σημαίνει αυτό το πράγμα και αν μου πει μόνο τότε να τον ψηφίσω». Κανέναν δεν μπορώ να ψηφίσω, έτσι διαφορετικά. Κανέναν. Λοιπόν, προσέξτε με. Προσέξτε με. Η σοφία της. Η σοφία αυτής της γλώσσας, παιδιά. Προσέξτε κάτι. Προσέξτε κάτι. Το να μπορεί να περιλαμβάνει, προσέξτε, μέσα στην ίδια έννοια ό,τι έχει να πει για το αντικείμενο, το «ον», το φαινόμενο, την κατάσταση, είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Το καταλαβαίνετε. Και ήθελα να πω, επειδή είστε Λάκωνες, λίγα λόγια για τους, για το Λακωνίζιν. Βεβαίως και είναι σοφία, αλλά ο Πλάτωνας θα μας γράψει ότι που αγαπά, είναι φιλολάκων ο Πλάτωνας. Λοιπόν, που θα μας γράψει και θα μας πει ότι δεν είναι σοφό το να λακωνίζουμε. Έχει πάρει, βλέπετε, από την ονοματοποιία, έχει τη δυνατότητα η ελληνική λέξη, προσδιορίζει την πράξη. Έτσι, δηλαδή, και αντί να πει, λέει από το, όπως λέμε εμείς, ας πούμε, παίρνουμε από το δράστη ή από το αποτέλεσμα και αυτό το πράγμα το κάνουμε και αντικαθιστούμε το πράγμα που δημιουργεί το αποτέλεσμα. Οι Λάκωνες μιλούν με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Άρα λοιπόν είναι λακωνίζειν αυτό το πράγμα. Προσέξτε κάτι. Λέει λοιπόν ο Πλάτωνας ότι δεν είναι να χρησιμοποιούμε, λέει, μικρές λέξεις με μικρές προτάσεις. Είναι, λέει, να προσπαθούμε με συγκεκριμένες προτάσεις, λίγες, να δίνουμε το πλήρες νόημα αυτού που θέλουμε να πούμε. Φίλτατοι, οι τόνοι πρέπει να επανέλθουν ταχύτατα για πάρα πολλούς λόγους. Είναι περίεργο και είναι άξιο να σας πω. Πάρτε τη λέξη ήργο. Ήργο. Τι σημαίνει με δασία, τι σημαίνει με ψηλή. Όταν λοιπόν λέω ήργο και το βάλω στην αυτή, με ψινογιώτα γράφεται. Σημαίνει λοιπόν το ένα, σε κλείνω μέσα κάπου και σε περιορίζω και το άλλο σε βγάζω. Λέμε κάθυρξη. Γίνεται θήτα. Έτσι. Έχει, λέει, κάθυρξη 10 χρόνια τώρα. Θα κλειστεί αυτός εκεί. Ενώ κάτεργο, σε βγάζω από εκεί και πηγαίνεις και δουλεύεις έξω και τα λοιπά, σε κάθε περίπτωση έξω. Δεν λέει κάθεργο, ενώ είναι κάθυρξη. Προσέξτε κάτι.
οι λέξεις μας στη σύνθεση, οι περισσότερες που μιλάμε, είναι αρχαία ελληνικά και πρέπει να το κατανοήσουμε. Σας έχω υποσχεθεί ότι παραπάνω για την αξία υπάρχει στο αρχείο πολιτισμού, υπάρχει μαζί με τον Λεκάκη έχουμε κάνει για την αξία της ελληνικής γλώσσης και έχω δώσει και τρόπο πώς να διδάσκεται. Και είπαμε να κάνουμε και μια δεύτερη για το πώς εξετάζεται αν έχει κατανοηθεί. Το κάναμε, πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, γιατί δεν τη διδάσκουμε σωστά. Λοιπόν, θέλω λοιπόν τώρα πολύ πολύ γρήγορα να σας διαβάσω το πού βρέθηκε η ελληνική, πού βρέθηκαν τα ελληνικά φύλλα. Λοιπόν, ακούστε. Έχουμε, καταρχήν να πω τι είναι οι αργοναυτικές εκστρατείες. Οι αργοναυτικές εκστρατείες, φίλοι και φίλες, είναι αποστολές, δεν είναι μία. Είναι αποστολές προς πάσαν κατεύθυνση. Δημιουργούσανε απικίες, άλλη σημασία από τις εκμεταλλευτικές καταστάσεις. Έτσι. Εκεί λοιπόν πηγαίνανε και κάνανε μια εγκατάσταση και δημιουργούσαν οίκους. Ωραία. Προσέξτε με. Και πηγαίνανε να δουν αν τους θεσμούς τους υλοποιούν σωστά, εάν είναι καλά, εάν χρειάζονται κάτι. Κάνανε μια ανάδραση, έτσι, των σχέσεων με την Μητρόπολη. Προσέξτε με. Προσέξτε. Αυτό το γνωρίζαμε. Αλλά έχουμε και απόδειξη. Τυχαία τη βρήκαμε και τη βρήκαν οι φίλοι Ιταλοί, συνάδελφοι. Καθώς παίρναμε του Πλουτάρχου τα κείμενα, όχι τα πολύ σπουδαία που όλοι, γιατί κάποιος, όλοι αυτοί, γινόταν ας πούμε ειδικοί στον Πλάτωνα και από εκεί και πέρα δεν υπήρχαν οι άλλοι. Ο άλλος τον Αριστοτέλη, ο άλλος το αυτό, ο άλλος ξέρω εγώ την τάδε σύγκριση που κάνει ο Πλούταρχος με προσωπικότητες και τα άλλα τα παρέλειπε. Λάθος. Τον ελληνισμό τον διαβάζουμε συνδυαστικά. Λοιπόν, και τι διαπιστώθηκε. Λέει ο Πλούταρχος το 84 και πάλι το 94 θα πάνε, πηγαίνανε σε διαφορετικές πόλεις. Αυτό ήταν στη Ρώμη, οι διάφοροι, και κάνανε έναν απολογισμό σαν αυτό που λέμε σήμερα συνέδριο. Και εκεί λέει, είχαν έρθει οι επικεφαλείς των αποστολών των αργοναυτικών και τους δώσανε, προσέξτε, περιγραφή, report θα λέγανε τώρα οι αυτοί, περιγραφή για το πώς βρήκανε τις περιοχές. Έχουμε και αυτή την απόδειξη. Και ο Πλούταρχος ζει τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν. Δεν έχει επικρατήσει ο χριστιανισμός ακόμα. Τουλάχιστον η Ορθοδοξία δεν έχει κάνει εγκλήματα του στυλ γενοκτονιών. Έχει κάνει εγκλήματα για να επικρατήσει. Ασυγχώρητα. Αλλά δεν φταίει ο χριστιανισμός. Φταίνε οι εκπρόσωποι. Πάντα φταίνει οι εκπρόσωποι. Οι αξίες που παράγει η ανθρώπινη διάνοια δεν φταίνε. Αυτοί που στο όνομα αυτών των αξιών εκμεταλλεύονται άλλους ανθρώπους, αυτοί φταίνε. Εκείνο λοιπόν τώρα που θα ήθελα να σας πω είναι ότι εκτός από τις αργοναυτικές εκστρατείες που γίνονται αυτά, έχουμε καταρχήν τον Ορφέα. Έκλαιγα από
θλίψη και απόγνωση όταν διάβασα σε ένα βιβλίο ενός συναδέλφου να γράφει και να λέει «Ο Ορφέας πήρε τη γνώση από την Αίγυπτο». Ο Ορφέας έδωσε τη γνώση, γιατί μας το λέει στο αυτό. Λέει «Εκλόχευσα στους Αιγυπτίους, γέννησα την γνώση που είχα». Θέλω να σας πω κάτι. Υπάρχει η Παγκαία, όχι η Πανχαία. Η Πανχαία είναι εκεί που θα πάνε και θα βρούνε όλα το σύμπλεγμα των νησιών κάτω από την Ινδία. Όπως θα βρούνε και το σύμπλεγμα των νησιών, αυτά τα γράφουν και τα ανασκάπτουν, όχι οι Έλληνες, έτσι. Αλλά θα πει επιστήμονες. Λοιπόν, υπήρχε λοιπόν η Παγκαία. Η διάταση και διάσταση των πλακών θα δημιουργήσει αυτό που ήταν αρχικά, δηλαδή την μεσαία γη με μια ισροή από τη λεγόμενη Μαύρη Θάλασσα και από την θάλασσα που ήταν η Θεσσαλία και η Κεντρική Μακεδονία. Αυτό σημαίνει η Θεσσαλία. Η θέση της Αλσαλός, όπου τα Τέμπη και θα πάρει μία κάτω, θα δώσει και των Δελφών το ρήγμα και μετά τη κλεισούρα στην Αιτωλοακαρνανία, μπαμ κατευθείαν, και τα νερά θα χυθούν. Και είναι λοιπόν ένα σαν ποτάμι υδάτινο γύρω-γύρω και στο μέσον ο μεσαίος χέρσος τόπος, η μεσαία γη. Αυτή είναι, φίλοι και φίλες, η Μεσόγειος. Δηλαδή η θάλασσα σημαίνει μεσαία γη, όταν λέμε Μεσόγειος. Γιατί η μαρτυριάρα η γλώσσα μας λέει τι ήταν. Και μετά θα γίνουν καινούργιες κατακλυσμικές συνθήκες, αλλά και το Γιβραλτάρ θα μπει μέσα ο Ατλαντικός και θα μείνουν οι 3.000 βουνοκορφές, ευρύτερες, μεγαλύτερες, μικρότερες, που θα αποτελέσουν την ελληνική υπόθεσή μας εκεί, που είναι και η γαλάζια πατρίδα των Μεμέτιδων. Λοιπόν, δεν πήραμε εμείς να τους δείξουμε την πατρίδα όμως, να πάμε μέχρι την Ανατολία με τις πάνω από 700 πόλεις. Λοιπόν, έχουμε τον Νόνο που θα μας δώσει τα ταξίδια του Διονύσου στην Ινδία. Έχουμε, επειδή το γύρας ούγαρ μόνον και έχω κάποια αυτή, δεν μπορώ να θυμάμαι όλα τα ονόματα. Ναι. Έχουμε λοιπόν τον Μαρκιανό, έχουμε τον Ινδικοπλεύστη, πώς τον λέμε τον Ινδικοπλεύστη, τον Κοσμά τον Ινδικοπλεύστη. Έχουμε τον Απολώνιο τον Τιανέα, πιο μετά, αλλά έχουμε 4ο αιώνας ο περίπλους του Μαρκιανού που θα πάει και θα βρει εκεί Έλληνες, και έχουμε τον 6ο αιώνα τον Αριστέα τον Προκονήσιο και τον Σκύλακα, ο Σκύλαξ ο Καναντεύς. Αυτοί θα πάνε πιο παλιά. Όμως έχουμε έρευνες που αποδεικνύουν ότι επειδή μέχρι τότε, μέχρι την έρευνα αυτή, είχαμε μόνο τον Αριανό να μας λέει τι βρέθηκε εκεί που πήγε σε όλη την Ασία ο Μέγας Αλέξανδρος, όμως βρήκαμε ότι, πρώτον, στις περιοχές αυτές της Βακτριανή της Ευρύτερης Ινδικής,
είχε πάνει 1500 χρόνια πριν τον Μέγα Αλέξανδρο. Πριν. Ναι. Πριν. Για σκεφτείτε. Για σκεφτείτε. Επίσης, έχουμε Κινέζοι αρχαιολόγοι. Δημοσίευσαν και κατέθεσαν ότι οι 5.000 πύληνοι στρατιώτες είναι δημιουργία των Ελλήνων. Ελλήνων που ήταν εκεί. Και βρήκανε και περιοχή, η οποία βυθίζεται στην ιστορία, κατοικούσαν εκεί Έλληνες. Όπως και στην Ιαπωνία, τόσο στο βορρά, όσο και στο νότο. Δηλαδή σε βόρεια νησιά της, όσο και νότια νησιά της. Και βεβαίως έχουν και όνομα για αυτούς. Έτσι. Είναι οι Αϊνού. Αϊνού. Αν βγάλετε τα διαλυτικά που εκείνοι λένε, θα γίνει αλφαγιώτα και θα γίνει ενού. Ωραία. Αυτοί όμως το λένε Αϊνού. Αλλά όπως και να το πείτε, σημασία έχει ότι αυτό σημαίνει Ιώνες. Και βεβαίως, η Πανχαία με Χ, όχι γάμα, που είναι τα σημερινά συμπλέγματα των νησιών κάτω από την, δηλαδή στην Ινδική αυτή, έτσι, όλα. Δεν βλέπω καλά, τα βλέπετε. Ινδονησία λέει. Ινδονέσια λένε στα γαλλικά. Μπα! Μπα! Δεν είναι ελληνικό αυτό? Και ποιος τους ονόμασε έτσι αυτούς εκεί? Αυτοί που πήγαν. Και ο Μαρκιανός έκανε, όπως έχουμε και από Λατίνους συγγραφείς που μας το επιβεβαιώνουν, πήγε παρακαλώ και στο Βιετνάμ που λέτε, πήγε σε 2.500 στάδια. Σε 2.500 στάδια περίπου της Κίνας και των κόλπων της, τα οποία και τα δημοσιεύει στο βιβλίο, έτσι, που λέει «Συνών και των εναυτής κόλπων περίπλους». Συνών, έτσι και συνική μελάνη, είναι των Κινέζων που λέμε εμείς. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Αίγυπτο. Πειράζει που όλες οι μαρτυρίες μηδέ εξαιρουμένου και του Μανέθωνος, ο οποίος ήταν, ανήκε στο ιερατείο Εβραίος, ο Μανέθων, μας λέει ότι οι πρώτες δυναστείες της Αιγύπτου είναι ελληνικές. Αλλά δεν μας το λέει μόνον αυτός, μας το λέει η δικιά μας η παράδοση. Έτσι. Και δεν θέλω να πω περισσότερα, κάντε μου ερωτήσεις για να τα πω, γιατί δεν θέλω να σας κρατήσω πολύ, παίρνω χρόνο και παρασύρωμαι με τον ελληνισμό. Α, σας έχω γράψει εδώ και κάτι το οποίο μου το πρώτο είχαν πει και το είχα φέρει παλιά, όταν ήρθα από τη Γαλλία, δηλαδή τέλη της δεκαετίας του 80, μου είχε πει μια Κινεζούλα που κάναμε μαζί με τα πτυχιακά, μου είπε ότι οι λέξεις Χιροσίμα, γιατί κουβεντιάζαμε για τη Χιροσίμα και λέγαμε εκεί για τα αυτά και τα λοιπά, μου λέει είναι ελληνική. Και όταν μου έγραψε, μου την έγραψε με λατινικούς χαρακτήρες, έβαλε το H. Και είναι δηλαδή, επειδή ήρος, έτσι, σημαίνει ακριβώς η πόλη των ηρώων. Και χειροσύ είναι οι ήρωες.
Χειροσίμα είναι η πόλη. Σας το έχω γράψει εδώ, τέλος πάντων. Λοιπόν, εκείνο που έχει σημασία είναι για τον Μανέθωνα, ιδρυτής είναι ένας μην ήμενες από την Κρήτη, ενώ έχουμε και άλλη μαρτυρία ότι ήτανε από ιό, από γόνος, από την από το Πελοποννησιακό Άργος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ ποιος ήταν και τα λοιπά, εκτός και αν θέλουμε να κάνουμε ταξίδια στην αυτή. Εκείνο που έχει σημασία είναι το εξής. Το συμπέρασμα τους, ότι οι Έλληνες ήταν παντού. Να μιλήσουμε τώρα για τον Ηρακλέα που θα περάσει τις αυτές και θα πάει την Ιβηρική και θα πάει, όπως μας λένε, και οι ανασκαφές των Αμερικανών. Των Αμερικανών πια, που δεν το πιστεύανε, λέγανε ήταν μύθος. Ήταν μύθος. Και μάλιστα την 18η χιλιετία. Για σκεφτείτε το. Λοιπόν, και έχουν δίκιο λοιπόν που υπάρχουν κάτι αναφορές των καθολικών ιερέων που λένε ότι όταν πήγανε από τους πρώτους, όταν πήγανε εκεί οι κοντιταδόροι, πώς τους λένε εκεί στην Ισπανία, αυτοί λέει τους υποδέχθηκαν τα χλωμά πρόσωπα που ήρθανε στα μαύρα καράβια με τα λευκά πανιά, γιατί από την Πολυκερία ήταν έτσι, από το νερό παίρνει μια αυτή, αλλά τα πανιά ήταν λευκά, και τους προσέφεραν τα πάντα. Και είχανε, λέει, χρυσές πλάκες με αναγραφή επάνω. Και περιμένανε, λέει, τους γιους των θεών να έρθουνε. Και αυτοί βέβαια πήρανε και τα λιώνανε γι' αυτό και... Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό δικαιώνει πια, αφού εμείς πήγαμε εκεί και τους δώσαμε όλα αυτά τα πράγματα και είχαν, και αποδεικνύεται από όλη τη βιβλιογραφία, διαβάζω πολύ την πιο κύρια από εδώ, γιατί πήγανε και στον... Ο Οδυσσέας έκανε περίπλου του Ατλαντικού. Διότι, παιδιά, λέει σε κάποια στιγμή ξεκάθαρα, είχε λοιπόν, λέει, την Άρκτο αριστερά του. Και ρωτάω, πώς είναι δυνατόν, έπρεπε να μπαίνει μέσα από τον Ατλαντικό για να έχει αριστερά την Άρκτο, ρε παιδιά, πηγαίνοντας προς την Ιθάκη. Το καταλαβαίνετε. Έπρεπε, για να την έχει αριστερά, έπρεπε να μπαίνει απ' έξω. Βέβαια, λοιπόν. Αλλά και άλλα πράγματα αποδεικνύουν αυτά και κυρίως εκεί που τοποθέτησε ο Δίας τον Κρόνο στην Βόρεια Αφρική, όλο τον κόλπο αυτόν και τον Καναδά, έχουμε τον Πλούταρχο που μας κάνει μια περιγραφή του Βορείου Πόλου με τα κρέπια από τις ηλεκτρομαγνητικές δραστηριότητες, λες και είναι εκεί. Και έχουμε το καταπληκτικό, σε συνέδριο πριν μερικά χρόνια, από τη Σκανδιναβία επιστήμονες ανακοινώνουν τα εξής απλά πραγματάκια. Πρώτον, ό,τι βρήκανε και συνεχίζουν να σκάβουν, θα βρουν, λέει, κι άλλα. Πιστεύαν αυτοί. Τρεις προϊστορικές πόλεις με ελληνικές επιγραφές, καθαρό αίμα ελληνικές, στη Σκανδιναβία. Και το δεύτερο, βάλανε στοίχημα. Και με τον Πλούταρχο, όπως τα λέει και τα δίνει τα μεγέθη, βρήκανε ότι υπάρχει πράγματι μέσα στον κύκλο τον πολικό, τον νησάκι που το 9 παίρνανε οι Έλληνες καθαρό χαλκό, γιατί
το χώμα του είναι 9 στα 10 χαλκός, καθαρός χαλκός. Και το βρήκανε, λέει. Ξένοι, ελληνικό, που το λέει ο Πλούταρχος, σαν να είχε πάει. Σιγά τώρα που δεν θα είχαν πάει και δεν θα είχαν εγγραφεί, αλλά έχουν και χαθεί. Επίσης, καλέστε αυτόν τον Λεκάκη εδώ που τον έχετε. Ξέρετε τι καταπληκτική οντότητα είναι αυτός ο άνθρωπος για τον ελληνισμό. Λυπάμαι που είναι μπροστά και λέω αυτά τα καλά λόγια, γι' αυτό θα το πω μόνο με πρόταση και άλλη φορά θα σας πω τα αυτά. Προσέξτε με. Έχουμε σκουπιδαριά αρχαιολογικούς χώρους. Ο Λεκάκης τα ξέρει. Αν είχε τη δυνατότητα ή την εξουσία, θα τα, και δεν ήταν η Τσιμεντόνη, θα τα αξιοποιούσε. Θα παίρνανε και λεφτά το κάθε χωριουδάκι. Αλλά θα μας έδινε και πολύτιμη γνώση. Δεν θέλω να το πω εγώ, γιατί είναι εδώ, ας το κάνει σχόλιο μετά. Έχει μετρήσει, παιδιά, αντιστοίχηση μυρών σε παρόμοιας πόλης. Θέλω ο ίδιος να το πει μετά. Δεν μπορώ να τον υποσκελίσω να το πω εγώ. Παρόλο που εγώ απλά μου τα πει και εδώ είναι να τα πει. Λοιπόν, επίσης, πώς ξέρουμε ότι ο Οδυσσέας έκανε διάπλουν του Ατλαντικού? Από τις περιγραφές που κάνει στην Οδύσσεια για τον ουρανό. Ο φίλος μου, ο Μουσάς ο Ξενοφών, από τέτοια πράγματα, και μ' είχε βάλει μια φορά και μου έλεγε διάβαζε από αυτά που έχεις και να μου τα λες. Έγινε σύμβουλος της NASA σε αυτά τα ζητήματα και ασχολήθηκε και πάρα πολύ. Να τον καλέσετε να σας πει πώς υπάρχουν οι ανατολές στα ιερά χριστιανικών ναών, πώς γίνεται, που γίναν πάνω σε παλιά. Επίσης, μιλάμε για τις Άνδεις. Να σταθώ λιγάκι στους Αραουκάνους που λένε ξεκάθαρα ότι ο πολυτιμημένος αρχηγός τότε της Φιλίσσους, πολυτιμημένος ακαδημαϊκός από το επιστημονικό του έργο, έγραψε και ένα βιβλίο που λέει ότι οι Αραουκάνοι είναι ελληνικό φύλο και μάλιστα είναι από τη Σπάρτη. Επίσης, στις Άνδεις έχουμε βιβλιογραφία ότι οι Ίνκας μιλούσαν ελληνικά. Όλα αυτά, πάρτε βιβλία να τα διαβάσετε σε λεπτομέρειες. Πώς να σας τα πω μέσα σε μια αυτή που πραγματικά δηλαδή είναι, τι να σας πω. Λοιπόν, κοιτάξτε κάτι. Θα τελειώσω με ένα τελευταίο πράγμα. Ετοιμαζόμαστε να κάνουμε τις τελετές των Δελφών. Το 2005, αν θυμάμαι καλά. Και με παίρνει τηλέφωνο ο Μαριολάκος, ο συνάδελφος, και μου λέει «Μάρο, βρήκα την πρόσκλησή σου, θα είμαι επάνω, θα μιλήσω γι' αυτό». Λέω «Κύριε καθηγητά, εσείς, γιατί δεν σας βρήκα». Μου λέει, κυρία συνάδελφος, επίσημα, σου το λέω, όταν μου μίλαγε αυτά, μίλουσε επίσημα. Λοιπόν, μόλις γύρισα από ανασκαφές που με καλέσανε, εμένα κι άλλον έναν, στο Μίτσικαν, σύνορα Βορείου Αμερικής και Καναδά, διότι βρήκαμε ορυχεία από την 3η χιλιετία π.Χ. και τι βρήκαμε εκεί, μου λέει, που θα χαρείς πάρα πολύ. Κατεβαίνω να σου δώσω τα στοιχεία, γιατί μένει κάτω στο νότο της Αττικής και αυτό ήταν στο κέντρο της Αθήνας, το Πανεπιστήμιο. Και ήρθε ο Κακομοίρης, να είναι καλά, μπορείτε να κάνετε χρήση να τον ρωτήσετε. Ήρθε μόνο και μόνο για να μου τα δώσει, μου λέει, ήξερα τι θα χαρείς. Λοιπόν, βρήκανε ότι ο μύθος των υπερβορείων Παρθένων ήταν πραγματικός, διότι βρήκαν εκεί την αποστολή των υπερβορείων Παρθένων. Δεν έρχονταν μόνο από εκεί, αλλά ήταν
και από εκεί που είναι η Αγία Πετρούπολης, που τότε δεν λεγόταν έτσι, λοιπόν, και από τη Σκανδιναβία, το ξέρουμε αυτό, γιατί παντού ήταν οι Έλληνες εκεί και έχουν, λέει, εκεί κάτι καταστάσεις βρήκανε που λένε πόσο στάρι θα τους δω στάχια και πόσο χαλκό να πάνε στους Δελφούς και στην Ελευσίνα. Και μετά θα πηγαίνανε στην αυτή, είναι, και ξέρουμε πλέον ότι δεν είναι. Έκανα πρόταση, φίλοι μου, να πάρουμε από τις περιοχές που ήτανε φοιτητές και φοιτήτριες να οργανώνουν και να έρχονται και από κάθε πόλη που θα περνάνε, Παρίσι και τα λοιπά, να γίνονται γιορτές και τα λοιπά και να είναι η Ελλάδα. Να τους έλεγα τίποτα για τίποτα γιορτές ομοφιλοφίλων και παρελάσεις, να δείτε πώς θα με χρηματοδοτούσαν. Να τους έλεγα να κάνω πώς να πλένει ο ελληνικός λαός, γιατί δεν ξέρετε, κυρίες, να πλένετε τα χέρια σας, ούτε ξέρετε να σιδερώνετε. Να έκανε κάτι τέτοιο, να δείτε πώς θα με χρηματοδοτούσαν. Να δείτε πώς θα χρηματοδοτούσαν το Λεκάκι αν έκανε κάτι τέτοιο, πήγαινε, ας πούμε, στους ιερούς χώρους να κάνει καμιά αυτή, κανένα γάμο τέτοιον. Λοιπόν, να δείτε πώς. Είναι ντροπές. Είναι ντροπές. Κανείς δεν του χρηματοδότησε να κάνει, να τυπώσει αυτά τα υπέροχα βιβλία που αποτυπώνουν και διασώζουν τόπους, πόλεις, γεγονότα, ιστορία. Θέλω να πω, λοιπόν, ότι το μονάχι έγνοια η γλώσσα μου, προσέξτε το αυτό, του Ελίτη και του Σολομού Μίγαρης, έχω άλλο τι στο νου μου, πάρεξε ελευθερία και γλώσσα. Πρέπει να επαναφέρουμε τη γλώσσα μας. Με το Μουλακάκι και τον Μακαρίτη τον γράψαμε στους 300 της Βουλής. Ήμασταν στο Εσπέρια ξενοδοχείο, συνεδριάζαμε. Και εγώ έγραψα ένα γράμμα, το ενέκριναν και πήγαμε και το βάλαμε στις θηρίδες από τους 300 της Βουλής. Για την επαναφορά του πολιτονικού και τα λοιπά. Όχι μόνο αυτό, κανείς από όλους αυτούς δεν μας ανέφερε. Κανείς. Κανείς δεν μας στήριξε. Ναι, καλά. Μετά όταν είδαν ότι είχε λεφτά αυτό το πράγμα και γράψαν βιβλία, είμαι πολύ πικραμένη, κυρίες και κύριοι. Και εγώ η οποία πραγματικά δηλαδή, έχω θυμό μεγάλο. Όπως επίσης το διδακτορικό της Ειρήνης της Μαυροπούλου διδάσκεται στα πανεπιστήμια έξω. Συνάδελφοι εδώ πέρα, φιλόλογοι που γράφουν βιβλία και λένε για τις έρευνες του πρώτου φούφου του που γίνανε μετά, αυτή την έρευνα δεν την αναφέρουν. Ίσως γιατί την επέβλεπε η Τζάνη. Και πιθανόν ο παπάς της ενορίας τους να τους απαγορεύει να προβάλλουν την Τζάνη. Λέω τώρα. Αν και εγώ έχω ιερείς που έχω άριστες σχέσεις μαζί τους, έχω μητροπολίτες που επικοινωνώ και ήμουνα προσωπική φίλη του πατέρα Τιμόθεου του Κυλήφης. Λοιπόν, αλλά αυτοί, όπου και να ήταν, το ίδιο μικρό Νοές και αυτοί θα ήταν. Δεν υπάρχει λόγος. Αλλά ας φροντίζουμε να προβάλλουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, τις δουλειές όλων των ανθρώπων. Να ξέρετε πάντως ότι η εκτίμηση δικιά μου είναι πολύ μεγάλη στον κύριο Λεκάκη και στην κυρία Τσιροπούλου, γιατί η Τσιροπούλου προσπάθησε να διασώσει στο επίπεδο της γλώσσας αυτά που ο Λεκάκης προσπαθεί να διασώσει στο χώρο και στον πολιτισμό γενικότερα, ευρύτερα, χωρίς να σημαίνει ότι δεν ασχολείται και γλωσσικά, και καλά θα κάνει να συνεχίσει να μας δώσει για τα σχολεία, αλλά θέλω να
παρέμβω λίγο και να το πω, ότι για να πάει στο σχολείο ένα πόνημα τέτοιο, πρέπει να γίνουν άλλες 3 ενέργειες πάνω στο βιβλίο. Για να πάει στο λύκειο και να είναι χρήσιμο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη να σας κούρασα. Να ξέρετε ότι ήταν ένα ποτπουρί από οτιδήποτε. Είμαι στη διάθεσή σας, γιατί έχω πάρα πολλές σελίδες εδώ, για να συζητήσουμε για ό,τι θέλετε ή να ρωτήσετε. Μου ζητάς να λησμονήσω.